Πανεπιστημίου Λευκοσίας, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα σας και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Δεν σκεφτόμουν να σας δείξω το βραχιόλι μου, να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Για να δούμε Γράφει πάνω ότι έχετε εμβολιαστεί, όχι. Και για να ξεκαθαρίσουμε πώς προέκυψε αυτό τώρα, ισχύει κάπου σε κάποια χώρα αυτό με το βραχιόλι των... Να λέγατε για τους εμβολιασμένους να το καταλάβω ότι υπήρχε μια τέτοια πρόθεση, αλλά γιατί να φοράει ο ανεμβολιαστός βραχιόλι? Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε στη χθεσινή συζήτηση. Ήταν μια απάντηση του Πρόεδρου σε κάποια ερώτηση από δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει την κυβέρνηση αυτόν το θέμα. Αν βαρθεί κάποια Ναι, αλλά απόφαση θα είναι καθαρός κυβερνητική. Ισχύει κάπου σε κάποια χώρα αυτό να φοράνε βραχιόλι? Όχι, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Μήπως το μπερδέψαμε με αυτό που έγινε, ήταν πρόθεση για να φοράνε κάτι τύπου ηλεκτρονικό βραχιόλι για να μην βγαίνουν από, να μην εξέρχονται του σπιτιού όσοι ήταν σε καραντίνα? Τότε που να πούμε κιόλας ότι ούτε αυτό θα μπορούσε να γίνει, διότι δεν υπάρχουν τέτοια βραχιόλια, τότε το ρωτήσαμε, ούτε να παραγγείλουν, ούτε είναι... Υπήρχαν βραχιόλια τα οποία μπορεί κάποιος να φορέσει στο πόδι. Τα χρησιμοποιούν συνήθως για φυλακισμένους οι οποίοι είναι... Ναι, υπάρχουν κάπου στο εξωτερικό, κύριε Καραγιάννη. Στο εξωτερικό. Εδώ δεν έχουμε ούτε για τους φυλακισμένους, δεν έχουμε. Για τους φυλακισμένους, ναι. Εδώ στην Κύπρο όχι, και όταν συζητήθηκε αυτό, το κόστος για το καθέναν από αυτά τα βραχιόλια ήταν υψηλό. Ναι. Yeah. Λοιπόν, να πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο, κύριε καθηγητά, για να δούμε τώρα ότι αντιλαμβάνομαι ότι δώσατε και εσείς εισηγήσεις, στα πλαίσια των δικών σας βέβαια, των ειδικότητας, διότι αντιλαμβάνομαι και χρειάζεται και κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι κλπ. Περικινήτρων ο λόγος πλέον, αφού διαφορετικά δεν υπάρχει ένα θέμα με τους εμβολιασμούς, κυρίως σε νεαρότερες ηλικίες. Θέλετε να μας δώσετε έτσι το στίγμα το χθεσινό, τι οδηγίες δόθηκαν και σε ποιους? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, διότι έγινε μια γενική συζήτηση για τα επιδημιολογικά δεδομένα και μετά μια γενική συζήτηση για τους εμβολιασμούς και πού πάμε από τώρα μέχρι το φθινόπωρο. Ναι. Οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μας είπε ο Πρόεδρος. Κατ' επέκταση, η τοποθέτηση όλων μας κυρίως ήταν στο πώς επιτηρούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή και πώς διαβεβαιώνουμε ότι αυτοί που διακινούνται στα στέκια όπου συνευρίσκονται πολλά άτομα είναι ασφαλή, δηλαδή είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν αρνητικό γρήγορο τεστ. Ναι. Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για έναν τρομερά υψηλό αριθμό δραστηριοτήτων, χώρων εστίασης, μπαρ, νυχτερινά κέντρα και ούτω καθεξής, η αστυνομία και οι επιθεωρητές δεν μπορούν να το κάνουν 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, αλλά λέχθηκε, κύριε καθηγητά, αυτό το θέμα της ελλιπούς επιτήρησης των μέτρων, ακόμα και του safe pass σε εσωτερικούς χώρους, ή ότι θα έπρεπε να υπάρχει safe pass σε ανοιχτούς χώρους, όπως σε παραθαλάσσιες περιοχές, που είδαμε και πέρσι τι γινόταν σε κάποια θερινά κέντρα αναψυχής. Λέχθηκε αυτό, ότι υπάρχει και εδώ πρόβλημα? Ναι, ναι, το είχαμε. Ότι υπάρχει απουσία ελέγχου και γίνεται το ελαναδής? Ναι, ναι, είναι και μάλιστα κάποιοι που γνωρίζουν περισσότερα περί των αλυσίδων και των κρουσμάτων. Μας πληροφόρησαν ότι οι περισσότερες αλυσίδες ξεκινούν από νεαρά άτομα, τα οποία συνευρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς, σε κάποια στέκια και ίσως και εκτός οικειών, είτε στα σχολεία, σε τελετές αποφύτισης, που δημιουργήθηκαν αρκετές αλυσίδες. Σε γάμους, σε βαφτίσια, σε πάρτι γενεθλίων. Επομένως, και εμείς κάπου, ενώ σαν κοινότητα, ξεχάσαμε ότι ο ιός είναι τριγύρω μας, ξεχάσαμε τα μέτρα αυτοπροστασίας και τα πρωτόκολλα, συμπεριφερόμαστε ενώς ο ιός να είχε εξαφανιστεί και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πάλι την έξαρση, για να μας υπενθυμίσει ότι ο ιός είμαι εδώ,
Μεταλλάσσομαι και προσέχετε. Ναι, τώρα κύριε καθηγητά, επειδή αυτές τις μέρες είναι οι τελετές αποφύτησης στα σχολεία, λέχθηκε κάτι επί τούτου, διότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε αριθμούς. Είναι αλήθεια ότι οι τελειόφοιτοι πέφτουν όπως στις μύγες που έχουν πάει ήδη σε σιαγιά, νάπα, πάφο κλπ. Και παραθερίζουν και επιστρέφουν μολυσμένοι με τον ιό. Θετική. Ναι, μάλιστα. Γίνεται κάποια εισήγηση να μην πραγματοποιηθούν αυτές υπό το φόβο ότι θα υπάρξουν νέες εστίες στα σχολεία. Τουλάχιστον προσδιορίσαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το Υπουργικό Συμβούλιο θα πάρει κάποιες αποφάσεις. Απλά έγινε μια γενική συζήτηση. Μπροστά μας δεν πάρθηκε κάποια απόφαση. Επομένως δεν μπορώ να πω. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία και τα λυκειόπεδα και τα γυμνασιόπεδα δεν υποβάλλονται σε τεστ. Έχουν ξεχνιάσει και αυτοί και ειδούν τα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα που είπατε για αυτό το θέμα με τα τεστ, λέχθηκε κάτι για την προσέγγιση σε αυτό το θέμα των μαζικών rapid test που είναι και δωρεάν. Τύπον δεν αντικινήτρου, υπόθηκε αν θέλετε. Τίποτε ναι. Επί του προκειμένου. Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν πήρα την εντύπωση ότι θα αλλάξει κάτι εκεί προς το παρόν. Ναι. Για την θέματα κινήτρων, αυτή θα συνέλθει η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή. Χθες όμως είχαμε και εκπρόσωπο από το Υπουργείο Άμυνας που είπε ότι ένα κίνητρο θα είναι για τους νεοσύλλεκτους τιμητική άδεια σε όσους εμβολιαστούν. Ακούσαμε και από τον Υπουργό Μεταφορών κάτι σχετικό για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Δόθηκε ένας μπούσουλας χθες για το πού πάμε, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από Ελλάδα, ξέρετε, έπονται ναι. Και οι δικές μας κάθε φορά. Να. Όχι, η παρουσία μας δεν γίνει καμία συζήτηση περί κινήτρων και μάλιστα ο πρόεδρος είπε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Άρα τι μπορούμε να πούμε, κύριε καθηγητά, να απαντήσουμε τουλάχιστον στο που πάμε με τα εμβόλια μέχρι το φθινόπωρο. Αυτό μπορείτε να μας το... Ναι, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Δηλαδή αυτοί που παρουσιάζουν κάποια αναβλητικότητα στο να κάνουν το εμβόλιο και κυρίως τα αν θέλουμε να μην έχουμε το φθινόπωρο πρόβλημα στα σχολεία, τουλάχιστον εφόσον έχει συσταθεί το εμβόλιο στους 16χρονους και άνω, και θα πάρει και 5 με 6 εβδομάδες για να προστατευτούν πλήρως αυτά τα παιδιά, πρέπει να γίνει πριν αρχίσει η σχολική χρονιά. Ιδαλλιώς πρόκειται για την ομάδα η οποία διακινείται κοινωνικά και πιο ευρέως και είναι αυτοί που θα πάρουν πάλι τον ιό στο σχολείο. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε αυτή τη βδομάδα, κύριε καθηγητά, επειδή λέγαμε πριν ότι παίρνουμε και εμείς μηνύματα ότι είμαστε αντίχριστοι εδώ και προσπαθούμε να πείσουμε για τέτοια θέματα με εμβολιασμούς. Λέγαμε και πριν με τον Ιάκωβο, είναι καλά τα κίνητρα όσο προσεγγίζουμε νεαρότερες ηλικίες. Αλλά νομίζω ότι αν κάπου αποτύχαμε, απέτυχε δηλαδή και εσείς ως Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή και η κυβέρνηση, είναι για την ανάγκη εμβολιασμού από μόνο του το θέμα αυτό. Και περισσότερο, πολύ περισσότερο στους επαγγελματίες υγείας. Θα δώσουμε για παράδειγμα κίνητρα σε επαγγελματίες υγείας να εμβολιαστούν. Αυτό είναι. Όχι, εδώ θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει με υπευθυνότητα να δει τα δεδομένα τα οποία είναι πολλά πλέον. Δηλαδή δεν μιλάμε στα τυφλά πλέον. Βλέπουμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει και στο νησί μας το μεταλλαγμένο στέλεχος επαρκώς, διότι οι μολύνσεις στους άνω των 50 είναι περιορισμένες, διότι η εμβολιαστική κάλυψη εκεί πέρα είναι πέραν του 65% και στους 80 και 90 φτάνει μέχρι το 90 και 95%. Επομένως είναι και πιο ψηλά από αυτό που λέμε ότι είναι προστατευτικό. Λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους πρέπει να χτυπήσουμε το 80%. Το 65% δεν είναι αρκετό πλέον. Ναι. Γι' αυτόν πρέπει να πείσουμε τους νεαρούς να εμβολιαστούν. Και θα τους πείσουμε με επιχειρήματα. Και ελπίζω να υπάρξουν πλατφόρμες που μπορούν και τις χρησιμοποιούν οι νεαρότεροι, διότι δεν βλέπουν ειδήσεις, δεν διαβάζουν εφημερίδες. Κοιτάζουν το Facebook, το Instagram, το Twitter και τέτοια πράγματα και επικοινωνούν μεταξύ τους. Ναι. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε για να τους πείσουμε. Δεν πρέπει όμως να εστιάσετε, κύριε καθηγητά, στο να ρωτήσετε τους νέους γιατί δεν εμβολιάζονται, γιατί υπάρχει αυτή η δυστοκία. Από πού αντλούν πληροφόρηση, μας είπατε από το Facebook κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς, μας το είπαν και πριν σε έναν κάλο που κάναμε σήμερα το πρωί, θέλουν ενημέρωση και θέλουν διαβεβαίωση για τα εμβόλια,
για την ασφάλειά τους κλπ. Μήπως να το πάρουμε έτσι αντίστροφα όλο αυτό, παρά να λέμε έκκληση να εμβολιαστούν. Αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο τους. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που τους απασχολούν είναι η γονιμότητα. Και επανειλημμένα έχουμε αντικρούσει αυτήν την παραπληροφόρηση. Εννοείται ότι προκαλεί στηρότητα το εμβόλιο, ότι υπάρχει αυτό, λέγεται. Διακινείται στο διαδίκτυο ότι μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητα ή την τεκνοποίηση. Επομένως, κάποιοι οι οποίοι νεαροί και οπωσδήποτε θέλουν να κάνουν οικογένεια μελλοντικά, είναι κάτι που μπορεί να τους απασχολήσει. Και αυτό είναι που οι περισσότεροι με ρωτούν όταν με σταματούν να με ρωτήσουν κάτι. Μάλιστα. Και αυτό απαντάτε επιστημονικά ότι δεν ισχύει. Και φυσικά απαντώ. Όχι, λέω ότι μήπως προέκυψαν δεδομένα κλινικά ότι σε κάποιες περιπτώσεις. Κανένα δεδομένο μέχρι στιγμής. Κανένα δεδομένο. Και το εμβόλιο έχει δοθεί και σε έγκυες γυναίκες, διότι υπάρχει και αυτή η έγνοια. Διότι πολλές γυναίκες αντιλαμβάνονται ότι είναι έγκυες μετά που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Και προβληματίζονται, θα κάνω τη δεύτερη δόση, να περιμένω και ούτω καθεξής, θα έχει κάποια επίπτωση στο έμβριο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν αποδειχθεί ότι έχουν καμία επίπτωση. Ναι. Αντιθέτως, υπάρχουν συστάσεις και από τις γυναικολογικές κλινικές, τους οργανισμούς ΜΕΟΝ και ούτω καθεξής, ότι το εμβόλιο συνίσταται. Ναι. Τώρα, Ιάκωβ, θες κάτι να προσθέσεις? Κύριε Καραγιάννη, δεν είναι κάτι που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Προσωπικά γνωρίζω τουλάχιστον 4 με 5 ζευγάρια τα οποία ο γυναικολόγος έχει πει στα παιδιά καλύτερα μην το κάνετε εάν θέλετε να κάνετε παιδιά στο μέλλον. Ήδη οι γιατροί το λένε, δεν είναι κάτι που μπορεί να γράψει τώρα ένας οποιοδήποτε Ιάκωβος μέσα στο Facebook. Ήδη οι γιατροί συνιστούν. Αλλά ο γυναικολόγος, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ούτε ανοσολόγος, ούτε ιολόγος, ούτε επιδημιολόγος. Και αν έμαθε δύο πράγματα για αυτά τα θέματα, ίσως τα έμαθε 20, 30, 40 χρόνια πριν, όταν σπούδασε ιατρική. Δεν κρατιέται ενήμερος επί καθημερινής βάσης. Άρα, κύριε καθηγητή, εντοπίζουμε ακόμα ένα πρόβλημα εδώ. Ότι ούτε οι επαγγελματίες υγείας είναι ενήμεροι ο καθένας για την ειδικότητα του. Και εμένα μου έχει πει προσωπικός γιατρός ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί, γιατί πρέπει αυτά δείχνουν σε 8-9 χρόνια τις όποιες παρενέργειες. Και αυτό το ακούω από καθημερινής βάσης από πολλήν κόσμο που μου κάνει παράπονα για προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι αποτρέπουν τον κόσμο από του να κάνει το εμβόλιο. Αυτό είναι καταστροφικό τη δεδομένη στιγμή. Ναι, άρα και εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στους νέους οι οποίοι δεν έχουν μόνο πηγή πληροφόρησης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν και από τον γιατρό, αυτόν που εμπιστεύονται. Δεν λέμε αυτό, ακούτε τον επαγγελματία υγείας, τον προσωπικό σας γιατρό, σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να λύουμε εδώ και κάποιες απορίες. Λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα γονιμότητας. Έχετε ακούσει και για αισθητική λειτουργία ή δυσλειτουργία, ούτε εδώ φαντάζομαι προκύπτει κάτι. Ούτε, κανένα πρόβλημα. Ναι. Άλλωστε, μια εταιρεία φημίζεται και για άλλο χάπι που βοηθάει. Μάλιστα. Φαντάζομαι κάνουν τις έρευνες. Λοιπόν, κάτι άλλο που σας ρωτάνε, κύριε καθηγητά, και είναι καλό να... Είναι τα συνηθισμένα, κατά πόσον μπορεί το messenger RNA να ενσωματωθεί στο κύτταρο μας και να μας προκαλέσει μελλοντικά καρκίνους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν προς τους κανόνες της μοριακής βιολογίας. Ναι. Δεν μπορεί το mRNA να ενσωματωθεί σε DNA και δεν μπορεί να μετατραπεί από τα κύτταρα μας το RNA σε DNA. Επομένως, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή το εμβόλιο να συμπεριφερθεί σαν ο ιός HIV που έχει αυτή τη δυνατότητα και ενσωματώνεται. Ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα με το να εκφράζεστε, να λέτε τη γνώμη σας και να μην φοβάστε ότι θα έχετε νομικά πρόβλημα. Είδαμε κάποιες αγωγές συμπολιτών μας που σας έβαλαν ονομαστικά. Αυτό έχει λυθεί, πώς θα... Υπήρχε και μια δυστοκία, συνάδελφοι έλεγαν ότι... Δεν με απασχολεί ποσός. Θα το παρατηρήσετε κι εσείς, γιατί για έναν χρονικό διάστημα είχα αποσυρθεί κι εγώ από να παρουσιάζομαι. Αλλά στο τέλος της ημέρας θεώρησα ότι η πλειοψηφία των πολιτών αυτήν της χώρας εκτιμά το έργο που επιτελούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες και υπάρχει αυτή
η μερίδα η οποία υποκινείται από κάποιους που δυστυχώς πρέπει να ξέρουν καλύτερα, για να κάνουν αυτές τις αγωγές. Τα αποτελέσματα θα κριθούν στο δικαστήριο και ελπίζω αυτά τα άτομα να μην, στο τέλος, να μην μείνουν εκτός τσέπης από τα έξοδα των δικαστηρίων. Ναι. Κύριε Καθηγητά, όμως, πήρατε κάποια διαβεβαίωση χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φυσικά. Τι σας είπε, ότι αναλαμβάνει και μας έδωσε τη διαβεβαίωση είναι ότι δεν θα μας εγκαταλείψουν. Ναι. Άρα θα αναλάβουν και τα έξοδα των οποιοδήποτε δικαστικών. Αυτό το ξέραμε πριν 2 εβδομάδες. Ναι. Ναι. Ωραία. Άρα, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα για να εκφράζεστε και με το θέμα των εμβολίων των παιδιών κλπ. Άρα, έχει λυθεί. Εκφραστήκαμε ψες ξεκάθαρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στη Ρωσία.